πολιτικών. Συνεχίζει πάλι ο κ. Δημάρχος να θέλει να δώσει δώρο στον εργολάβο 65 ευρώ τον τόνο, όταν άλλοι δήμοι στην περιφέρεια τη δική μας κάνουν διαγωνισμούς με πολύ λιγότερα χρήματα. Σημειωτέων, από το 65% του τόνου ο εργολάβος με δικά σας στοιχεία, γι' αυτό τα ρώτησα πριν, αλλά ο Δήμαρχος απέφυγε να απαντήσει την ερώτησή μου. Όταν δεν τους φέρει, δεν απαντάει. Είπε λοιπόν, μας έχει πει ότι έχει το 75-80% ανακυκλώσιμο υλικό. Εγώ σας λέω το 50% ανακυκλώσιμο υλικό εργολάβος. Στους 5.000 τόνους είναι 2.500 τόνοι. Επί 100 ευρώ το τόνο που έχει το ανακυκλώσιμο υλικό είναι 250.000 το χρόνο, τα οποία τα κερδίζει ο εργολάβος. Γιατί λοιπόν εμείς αυτό δεν το λαμβάνουμε υπόψη μας? Ποιανού τα συμφέροντα εξυπηρετούμε, το δημοτών μας ή το εργολάβο? Πάμε παρακάτω. Και αυτό είναι κομβικό σημείο. Και σας το λέω πολύ καιρό, είναι κέριο σημείο. Ο εργολάβος αυτήν την ιστορία κερδίζει πάρα πολλά χρήματα. Δεύτερο, το ζήτημα εις βάρος του Δήμου. Το κερδίζει και αυτό ο εργολάβος. Να δούμε πού κερδίζει ο Δήμος δηλαδή. Ποιους άλλους Δήμους θα εξυπηρετήσουμε? Ο Δήμαρχος μας είπε ότι δεν θα εξυπηρετήσει. Αν είναι να μην εξυπηρετήσει άλλο Δήμο, να γραφεί σαφώς στο διαγωνισμό ότι μόνο για το Δήμο Βόρειας Κοινωνίας. Από άλλα κνάη του Δήμου Βόρειας Κοινωνίας. Να το αναφέρει σαφώς. Γιατί φοβάμαι ότι θα εξυπηρετήσουμε κι άλλους. Άλλο σημείο. Πού θα πηγαίνει το υπόλοιπο? Δεν μας λέει πού θα πηγαίνει το υπόλοιπο. Αν το υπόλοιπο λοιπόν είναι άδεια, όπως λέει ο κύριος Δήμαρχος, και το παίρνει ο Τιτάνας το αγοράζει αυτό. Άλλο κέρδος για τον εργολάβο και αυτό. Πάμε παρακάτω. Κατανάλωση οδεί και νερό. Και εμείς το πληρώνουμε αυτό. Να δούμε πού θα κερδίσουμε τελικά. Και βάζουμε και ένα χρονικό όριο 10 μήνες. Μετά τους 10 μήνες τι θα γίνει, κύριε Δήμαρχε? Γιατί δεν μας λέτε από τώρα τι θα γίνει μετά τους 10 μήνες? Και δεν κάνετε ένα διαγωνισμό για 3 χρόνια, όπως είχατε κάνει το προηγούμενο. Άρα προφανώς κάτι θα γίνει μετά από 10 μήνες. Πείτε μας τι, γιατί εμείς δεν το ξέρουμε. Και το τελευταίο. Και το πιο σημαντικό, ο συγκεκριμένος διαγωνισμός είναι φωτογραφικός, είναι απέσυχος. Και θα σας πω γιατί. Διότι αναφέρει σαφώς ότι ο εργολάβος που πήρε την κατακύρωση θα πρέπει να έρθει εντός 5 ημερών και να δώσει εγγυητική επιστολή. Και σε επόμενες 5 μέρες θα πρέπει να λειτουργήσει, να έχει βάλει τα μηχανήματα και να λειτουργεί. Ποιος εργολάβος μπορεί να το κάνει αυτό? Μόνο εκείνος που είναι μηχανήματα εδώ. Ποιος? Άρα δουλεύουμε για την ίδια εργολάβο. Ποιος άλλος θα έρθει να κάνει να βάλει καινούργια μηχανήματα χωρίς να, και αυτός να έχει το κόστος το μισό? Αν αυτός ο εργολάβος βγάλει τα μηχανήματά του και τα πάρει και φύγει, και δει και τα ξαναβάλει, ναι, αλλά δεν θα τα πάρει και τα ξαναφύγει. Άρα λοιπόν αυτός ο διαγωνισμός είναι φωτογραφικός. Και αυτό είναι κατάντια για το Δήμο. Και συγκεκριμένα, στον προηγούμενο διαγωνισμό είχε έναν άλλο όρο που πάλι ήταν φωτογραφικός. Έλεγε ότι ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να έχει εξοπλισμένη άδεια από την περιφέρεια Πελοποννήσου. Είχε ένα μόνο αυτός. Στην αποκομιδία. Μόνο ένα. Δεν θα είμαι αποκομιδία, γιατί. Άλλο.